самый волнительный момент, момент награждения. Στη Ρωσική Βουλή έφεραν Ρώσοι βουλευτές με νομοσχέδιο το ζήτημα του αποκλεισμού ιδιωτικών κλινικών από τις αμβλώσεις στη χώρα. Μόλις προενός μηνός, ο Πατριάρχης Πασών των Ρωσιών Κύριλλος απέτησε το θέμα των εκθρώσεων να λάβει εθνικές διαστάσεις. Χωρίς υπερβολή, πρόκειται για μια εθνική τραγωδία. Καταστρέφει το μέλλον της κοινωνίας μας και την ιδέα της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Μόνο το κράτος πρέπει να ελέγχει πού, πότε και ποιος σκοτώνεται στις κλινικές μας και ακολούθως να αποφασίζει. Στο ρεπορτάζ πάντως της CBU, οι Ρωσίδες εμφανίζονται αντίθετες με αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια απέσια ιδέα από τη στιγμή που θα γίνεται κρυφά στις κλινικές και στα νοσοκομεία, όλο ένα και περισσότερο θα αυξηθεί ο δείκτης θνησιμότητας των γυναικών και θα προκληθεί δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να ασκείται φόβος στις γυναίκες και πως μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα οικογενειακής διαβούλευσης, ενώ το ζήτημα μοιάζει σε κάποιους να έχει λάβει διαστάσεις προεκλογικής εκμετάλλευσης. Υπάρχει κάποιο είδους προεκλογικός πυρετός που ξεκινά τώρα και κάποιος αποφάσισε ότι είναι ένα ωραίο θέμα για να αποτρέψει την προσοχή από τα σοβαρά προβλήματα. Το ζήτημα των αμβλώσεων φουσκώθηκε 14 φορές από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Πάντως, μέχρι στιγμής η νομοθεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα στη Ρωσία είναι η πλέον φιλελεύθερη παγκοσμίως.